ακούς. Λοιπόν, η White Room έχουν κάνει βίντεο κλιπ με τον Σάκη Ρουφά. Ναι, είναι από την Έλλη. Λοιπόν, γεια σας. Ησυχία, παρακαλώ. Γεια σας. Όταν είσαι έτοιμος. Γεια σας. Είμαστε η White Room. Να σας αναποκαλύψουμε το δώσμα του βίντεο κλιπ. Το μουσικό βίντεο έγινε πολύ δημοφιλές στο ένα κανάλι πολύ γνωστό σε όλους μας, το MTV, μπήκε στη ζωή μας την 1η Αυγούστου του 1981. Έκτοτε το βίντεο αναδεικνύει το ραδιοφωνικό αστέρα. Το βίντεο κλιπ όμως δεν ξεκίνησε δεκαετία του 80, αλλά δεκαετία του 20. Παραδοσιακά η μουσική και το ρόλο μας συνοδεύει τις ταινίες και γενικότερα την εικόνα. Στη δεκαετία του 20 όμως αρχίζουμε να παρατηρούμε το φαινόμενο ότι δημιουργείται η εικόνα και να συνοδεύει τη μουσική. Η αρχή έγινε με τα Pentathon Shorts στα τέλη της δεκαετίας του 20. Και πολύ σημαντικό ρόλο έπαιξε η ταινία του Ζήκα Βερτό, ο άνθρωπος με τη κινηματογραφική μηχανή, γιατί η εικόνα συνάδευε τη μουσική και όχι το αντίστροφο. Στις αρχές δεκαετίας του 30, στα διαλύματα των cartoons, στο κινηματογράφο, προβάλλονταν δημοφιλές τραγουδιστές να ερμηνεύουν τα κομμάτια τους. Ενώ τους σαν σίγκελόμπς, αυτή την πύλια που ακολουθούσαν και όλοι τον Δάρ. Δεν έχει πολύ φωνή βασικά. Anyway, το 1940 λασαρίστηκε στην Αμερική το Panoram Jukebox, το οποίο μπορούσε κανείς να παρακολουθήσει shorties, όπως το αποκαλούσαμε, και τα πλέον βάζανε ένα νόμισμα στο Jukebox και πάνω στην οθόνη μπορούσαν να δουν τέτοιες είδους εικόνες. Το 1961, ο Όζι Νέλσον σκηνοθέτησε το μουσικό βίντεο του YouTube του Ρίκι Νέλσον για το τραγούδι «I'm the Traveling Man». Για το μουσικό ιστορικό Donald Clark, είναι το πρώτο βίντεο κλιπ στην ιστορία. Είναι αυτό εδώ. Έτσι μπαίνουμε στην πολύ σημαντική δεκαετία του 1960. Οι Beatles αρχίζουν να γυρίζουν τα πρώτα promo clips, τα οποία παίζονται στις τηλεοπτικές εκπομπές όλου του κόσμου και τους κάνουν διάσημους. Τα promo clips έγιναν έτσι μέσω για να προωθούν οι καλλιτέχνες στη μουσική τους, χωρίς να χρειάζεται να εμφανίζονται σε τηλεοπτικές εκπομπές. Το 1966 οι Kings γυρίζουν το Dead End Street, που είναι το πρώτο plot clip, δηλαδή ένα μουσικό βίντεο με πλοκή, αρχή, μέση και τέλος. Πολύ γρήγορα εξελίχθηκαν νέοι και εντυπωσιακοί τρόποι για να προβληθεί η ιστορία ή η ουσία ενός τραγουδιού, με αποτέλεσμα να αναδεικνύει ότι η μουσική ενός μουσικού βίντεο μπορούσε να οδηγήσει ένα τραγούδι, ένα δίσκο ή ένα καλλιτέχνη στην απόλυτη επιτυχία. Πλέον τα μουσικά βίντεο τροφοδοτούν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της μουσικής βιομηχανίας. Κυρίες και κύριοι. Πολλοί καλλιτέχνες κοστάνε τις καριέρες τους στα βίντεο κλιπ. Γιατί τους έδωσαν τη δυνατότητα να εντυπωσιάζουν τα κοινά, όχι μόνο με τη φωνή τους, αλλά και μέσα στις εμφάνισής τους, τις κηρύξεις τους και τις γενικότερες περσόνες τους.
1998 κάνανε αυτό το βίντεο. Ένας φοιτητής στο Λονδίνο έκανε τη φορά από βίντεο. Όταν το 2002 οι Chemical Brothers κάνανε αυτό, οι άλλοι φοιτητές, το ένας στη Νέα Υόρκη και ο άλλος στο Λονδίνο, κάνανε κάτι παρόμοιο. Αυτός εδώ έκανε το βίντεο κλιπ 2005 και έτσι ήταν στο 2005 ή ξέρεις σταμάτησε γιατί βγήκαμε εμείς και διευθυνθήκαμε και δεν μπορώ να πούμε σαν αυτούς μας. Αγαπάμε τη μουσική, μακάρι ήταν να μην γίνει μουσική, το θέλαμε, αλλά γίναμε κινηματογραφιστές και να τραβάμε μουσική. Εντάξει, θα σας δείξουμε ένα λεπτό η δουλειά μας, ελπίζουμε σας αρέσει και μετά θα πάρει. Thank you.